Γράφει. Τώρα πρέπει να με ακούτε καλύτερα. Σωστά ή όχι? Μια κάμερα. Να, αυτή είναι η καινούρια μας κάμερα. Με αυτή εδώ θα κάνουμε το Happy Traveler από εδώ και πέρα. Είναι μια πολύ καλή κάμερα, η οποία κουβαλιέται εύκολα, έχει πολύ καλή ανάλυση. Μπορείς να αλλάξεις φακούς. Έχει αποθηκευτικό χώρο πολύ και είναι εύκολη στο κουβάλιμα. Το Roof Garden λέγεται Bar Επίλογος. Αγόρα την κάρτα. Όχι. Ξύνω το κεφάλι μου με απορία. Ήρθα στην ταράτσα και είχε αμάξια. Roof Garden Parking. Το έχουν για πάρκινγκ δηλαδή εδώ. Έχουν έναν τρόπο να ανεβάσουν τα αυτοκίνητα. Ναι, εκεί πρέπει να είναι ασανσέρ για αμάξια. Εντάξει, ωραία φάση, αλλά νομίζω ότι χαλάνε χώρο που θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ ωραίο για να βάλουν αμάξια που θα μπορούσε να είναι σε ένα υπόγειο. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε θέα, κοιτάξτε μέρος. Ο πύργος Σεούλ εκεί πάνω, δεν ξέρω αν φαίνεται. Κοιτάξτε πώς είναι. Αυτή σκεπή. Είναι σκεπή με παράθυρα και μπαλκόνια. Αυτό είναι το ξενοδοχείο μας. Πάνω βλέπετε και το website, αν θέλετε να βρείτε πληροφορίες. Όλο το κόνσεπτ του ξενοδοχείου μας είναι βασισμένο στο κινηματογράφο. Και όλα τα ονόματα έχουν να κάνουν με κινηματογράφο. Ο πρόλογος. Μπαρ πρόλογος, μπαρ επίλογος. Πάμε με τα πόδια κάτω. Εδώ είναι η ρεσεψιόν. Η ρεσεψιόν είναι στον έκτο. Το πάρκινγκ είναι στα ράτσα, η ρεσεψιόν είναι στον έκτο. Περίεργα πράγματα. 5. Τα έκτος, ο πέμπτος. Εδώ λογικά ούτε. Ο τρίτος. Μου ξέφυγε κάτι. Μιλούσα πολύ στην κάμερα και... Πού είναι το 4. Λογικά. Δεν έχει 4. Λογικά δεν ξέρω. Το 4 μπορεί να είναι γρουσούζικο και να μην το βάζουν στα κτίρια. Πάει από το 3 στο 5. Εντάξει. Ω, η καρέκλα του σκηνοθέτη. Λοιπόν, πάμε στο δωμάτιο, να αλλάξουμε λίγο, να πάρουμε πράγματα και πάμε μια βόλτα έξω. Εδώ είμαστε. Κοιτάξτε εδώ η υπερπαραγωγή, η πιο σύγχρονη τουαλέτα που έχουμε δει ποτέ.
έχει ολόκληρο κοντρόλ. Εδώ για να πατάς το καζανάκι, εδώ για να σε πλένει, εδώ για να σε στεγνώνει. Μπιντέ, τι λέει εδώ πέρα. Ελέγχεις τη θερμοκρασία του καθίσματος, ελέγχεις θερμοκρασία του νερού. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι είναι αυτό. Power saving, light flashing. Εδώ για να τραβάς το καζανάκι με εξοικονόμηση νερού. Καλή φάση. Ωραία μπανιέρα. Και ντουζιέρα. Τεράστια τηλεόραση. Εννοείται Samsung. Στην Κορέα είμαστε. Αυτή είναι η θέα μας. Έχει κάτω από το ξενοδοχείο μας την Taifung. Αν είδατε το ταξίδι μας στην Ταϊβάν, είναι ένα πολύ διάσημο εστιατόριο από την Ταϊβάν που πλέον έχει καταστήματα σε όλο τον κόσμο, να που έχει και στη Σεούλ και πολύ κάτω από εκεί που μένουμε. Φτιάχνουν κάτι dumplings, αυτά εδώ. Και είναι πεντανόστιμα. Έξω, τέλειο καιρό έχει και σε ωραίο μέρος μένουμε. Ποιος είναι αυτός? Γεια. Κάνουμε μια πρώτη πρωινή βόλτα στους δρόμους της Σεούλ. Ωραίος πεζόδρομος. Αυτή πρέπει να είναι η Ερμού της Σεούλ και είναι δίπλα στο σπίτι μας. Σπίτι εννοώ ξενοδοχείο. Κάποιος έχει στήσει ένα πολύ ενδιαφέρον time-lapse. Βγάζει φωτογραφίες, ακούτε. Πάμε να περάσουμε απέναντι. Έχει ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο κάτω από τον δρόμο. Θέλω να πάω να δω μια ωραία τεράστια καμάρα, μια πύλη, την οποία την είδαμε χθες το βράδυ με το αυτοκίνητο. Αυτό εκεί το κτίριο είναι σαν να έχει άνοιξει τα δύο, είναι σαν να έχει σκιστεί στη μέση. Εχθές το βράδυ φτάσαμε πάρα πολύ αργά εδώ στη Σεούλ. Εγώ ξύπνησα. Καλή ώρα. Η ηλέκτρα ακόμα ξεκουράζεται. Ήταν πάρα πολύ κουραστική η χθεσινή μας μέρα. Και γι' αυτό σήμερα το πρωί το αφήσαμε έτσι off. Βγήκα εγώ μια βόλτα για βλογκάκι και για ένα πλάνο. Και μετά το μεσημέρι έχουμε συνάντηση με tour guide για να μας πάει σε βασικά μέρη εδώ πέρα, στο κέντρο της πόλης. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια σκέψη. Βασικά να σας κάνω μια ερώτηση. Ποιο πιστεύετε... Όπα, μια ωραία αγορά, περιμένετε. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το στοιχείο που κάνει την εκπομπή μας, το Happy Traveler, διαφορετικό? Hello. Ας πω τη γνώμη μου. Νομίζω είναι ότι είμαστε αληθινοί ταξιδιώτες. Και τι θέλω να πω με αυτό. Είμαστε vlogger. Με την έννοια ότι κάνουμε μια εκπομπή τηλεόραση, αλλά είναι vlog. Ποια είναι η διαφορά ενός vlog? Η διαφορά ενός vlog είναι ότι ο vlogger είναι και παραγωγός, είναι και παρουσιαστής και είναι αυτός που δημιουργεί το ταξίδι και την εκπομπή. Και ό,τι βλέπεις είναι η δικιά του οπτική. Ακόμα και τα πλάνα, ακόμα και το πού θα πάει, ακόμα και το τι θα κάνει. Όλα αυτά είναι η δική του προσωπική οπτική. Σε κάποιους αρέσει, κάποιους δεν αρέσει. Αλλά αυτό περνάει μέσα στην εκπομπή και μέσα σε αυτό που κάνει. Ενώ ας πούμε οι περισσότερες εκπομπές, ταξιδιωτικές, είναι, πώς να το πω, υπάρχει ένας παρουσιαστής,
υπάρχουν σκηνοθέτες, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα. Και πολλές φορές αυτό είναι πάρα πολύ καλό και μπορεί να φέρει ένα τέλειο αποτέλεσμα τεχνικά. Και δεν λέω ότι το ένα ή το άλλο είναι καλό ή καλύτερο από το άλλο. Αλλά λέω ότι απλά είναι διαφορετικά. Και πιο αληθινό είναι όταν ταξιδεύεις και μοιράζεις τις εμπειρίες με το κοινό σου. Είτε είναι στην τηλεόραση, είτε είναι στο YouTube, είτε είναι σε ένα site, είτε είναι απλά στο Instagram. Αυτό είναι που κάνει τη τεράστια διαφορά. Όταν είσαι αληθινός ταξιδιώτης. Μια λαϊκή αγορά! Έχει κυρίως ρούχα, αλλά έχει και stand με φαγητά. Ωραίο μέρος! Αυτή η αψίδα, αυτή η πύλη λέγεται Σαγνιεμούμ Gate. Σαγνιενούμ, Σαγνιενούμ. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, αλλά έτσι γράφει στο χάρτη, Σαγνιενούμ. Ω, παράδεισος. Μαγαζί με φωτογραφικές μηχανές και κάμερες και φακούς. Χαμός γίνεται, είναι πάρα πολλά. Βρήκαμε τη γειτονιά με τις κάμερες, η Σεούλ. Τελειώνει και αυτό το travel vlog. Περιμένω την απάντησή σας από κάτω στην ερώτηση που έκανα και τώρα θα δείτε στα γρήγορα μερικά στιγμιότυπα από τα πράγματα που κάναμε εδώ στην Κορέα και που θα δείτε στο Happy Traveler. Πάτησε like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε ήδη κάνει και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια! Oh!